Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με την πρώτη ομάδα που αυτή την ώρα θα παίζει μπάλα. Είναι η ΑΕΚ, που εκτός από την, το αγωνιστικό που δεν έγινε, έχει και την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων για το μάτς με τον Ατρόμητο. Έχουμε να πούμε αρκετά με τον Γιώργο Τσάκερη. Αρχικά μου το φωνάζουν συνάδελφοι εδώ οι κοπέλες, αλλά το ξέρω έτσι κι αλλιώς. Χρόνια πολλά, με υγεία, να τα κατοσίσεις, να χαίρεις την οικογένειά σου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Νικό μου, να χαίρεσαι στην οικογένειά σου, να χαίρεσαι όλος ο κόσμος που σου αγαπά, να έχουν υγεία, τύχη, γιατί βλέπουμε ότι δεν φτάνει να έχεις υγεία. Όχι. Ειδικά σε αυτή τη χώρα που ζούμε, πρέπει να έχουμε μόνο τύχη. Τύχη, τύχη. Άμα έχουμε τύχη, μπορεί να βρούμε και υγεία. Τέλος πάντων, είναι πολύ άσχημη μέρα. Ευτυχώς δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν καλό μήνα, που λέει ο λόγος. Ναι. Έχουμε ένα κοινό, εντάξει, δεν συγκρίνω το μέγεθος της τραγωδίας, αλλά ναι, στη γιορτή μου είχε γίνει η δολοφονία του Γρηγορόπουλου και πραγματικά πέρασε πολύ άσχημα, πίστεψε με. Πάει, γίνεται όλο και χειρότερο το δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Δυστυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις και πάρα πολύ το η ζωή συνεχίζεται. Ο Θεός να δώσει δύναμη μόνο στους ανθρώπους που αυτοί αντιμετωπίζουν το πρόβλημά τους. Όλοι οι άλλοι είναι για να λέμε, θα ξέρεις, να μιλάμε και να κάνουμε και να δείχνουμε. Το πιστεύουμε εννοείται για όνομα του Θεού, αλλά θα κλείσει η πόρτα και θα είναι μόνοι τους. Ναι. Και δεν κάνουμε κάτι πρακτικό για να, πω, για να το αλλάξουμε, δυστυχώς. Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Έχει αλλάξει από το 2000. Έλαντε. Τι να πεις. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς χάνονται παιδιά. Έτσι. Χάνονται παιδιά, ακόμα και μεγάλοι άνθρωποι αγαπούν το ίδιο είναι βέβαια, αλλά χάνονται παιδιά και από τους υπεύθυνους που είναι πολύ ψηλά δεν χάνεται κανένας. Πάμε παρακάτω, όλες πάντων γιατί... Συμφωνούμε πολύ. Προσυπογράφω. Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε, εντάξει, η αναβολή ήταν... Εντάξει, αναβολή δικαιολογημένα απόλυτα και αναμενόμενα. Ούτως ή άλλως μπορεί να το πω, κήρυξε ο πρωθυπουργός τρίμερο πένθος, ήταν αναμενόμενο ότι θα γίνει αυτό. Και νομίζω ότι δεν θα χρειαζόταν καν να το σκεφτούμε παραπάνω. Με το ξημέρωμα θα πρέπει να το έχουμε καταλάβει ότι θα γίνει το μάτς και δικαιολογημένα εννοείται οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα. Κάτι το οποίο δεν αλλάζει και κάτι στην ΑΕΚ, ούτως ή άλλως ότι αφορά το αγωνιστικό εννοώ, είτε εν όψη της κυριακάτικης αναμέτρησης, είτε για το όταν θα γίνει η ρεβάτ, γιατί η ρεβάτ νομίζω αυτή θα γίνει τώρα πλέον κοντά στη μεγάλη εβδομάδα του Πάσχα, αν δεν γίνει μεγάλη Τετάρτη για παράδειγμα. Αλλά φέρουμε στη ρεβάτ του Ολυμπιακού ΑΕΚ, έτσι, ναι, ναι, ναι. Όχι για κάποιο άλλο μάτς. Το άλλο μάτς όπου η ΑΕΚ έχασε την έφεση που έκανε με τον Ατρόμητο, νομίζω θα γίνει Τετάρτη. Ναι. Στις 8 Μάρτη. Δηλαδή, είχε βγει δηλαδή, έτσι κι αλλιώς από τότε που... δικαιώθηκε ναι, ο Ατρόμητος. Ναι, 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 ναι. Αλλά τώρα ναι, μετά και αυτό και τις νέες αναβολές για το κύπελλο δεν υπάρχουν ούτως ή άλλως πλέον ημερομηνίες σιγά σιγά έτσι. Mm-hmm. Οπότε αυτό θα γίνει, θα γίνει τόσο άλλος ο μάτς, ανεξάρτητα αν η ΑΕΚ θα προσφύγει στο ΚΑΣ ή όχι. Ναι. Κάτι που για να το αποφασίσει πρέπει να πάρει και την απόφαση στα χέρια της, το σκεπτικό της απόφασης όπως αντιλαμβάνεστε. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Όπως για μένα θα πάψει αυτή τη λιγοριά το κόλλημα που δήλωσε ο κ. Βαλτσινός για να την καταστρέψει την κυρία Μανέτα, θα το κοιτάξει τα αυτό. Όλο το έργο, τι έχει γίνει παρασκηνιακά για να ξέρετε τι γίνεται. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, το μάτς δόξα τω Θεώ θα γίνει κανονικά για όλους όσους το θέλουν να γίνει κανονικά, να μην έχουμε κι άλλο πρόβλημα εδώ κι άλλες γκρίνιες. Και για μας, γιατί όπως καταλαβαίνεις και εμείς θα είμαστε μέρος αυτής, θα το μεταφέρουμε την κοινή εθνώς. Τα δοκάρια τα φτιάξαν, πιστεύεις. Την άποψη του αλλού, δεν ξέρω, θέλω να πιστεύω. Πρέπει να γίνει ένα ρεπορτάζ. Τόσο χρόνο που έχει περάσει, τόσο χρονικό μεγάλο διάστημα, αν τα έχω καταφέρει την άποψη. Σαν μύθι, έτσι. Αλλά νομίζω ότι θα έχει γίνει η αποκατάσταση του προβλήματος και θα γίνει κανονικότατο το μάτς, ενώ σε συνθήκες διεξαγωγής αγώνα που πρέπει να υπάρχουν και προβλέπει ο κανονισμός. Γιατί υπενθυμίζω, για να μην ξεχάσουμε και αυτό που ξέραμε, ήταν η εστία χαμηλωμένη κατά 7 εκατοστά, έτσι. Κατάφερε να γίνει 3,5 με το σκάψιμο. Που δεν είναι βέβαια έργο που να βοηθά, αλλά τέλος πάντων. Γιατί να καθένα ένα ζήτημα το οποίο της μεταφέρει τη δύσκολη εβδομάδα. Αυτό έχει γίνει σήμερα όπως αντιλαμβάνεστε. Ναι. Αν θα έπαιζε δηλαδή σήμερα τον Ολυμπιακό και έπαιζε με τον Όφη και μετά με τον Ατρόμητο θα ήταν μια συνέχεια. Απλά τώρα θα πάει μετά, θα πάει τώρα με τον Όφη, μετά με τον Ατρόμητο και μετά με τον Ολυμπιακό. Ναι. Για το κύπελλο όχι, για το πρωτάθλημα εννοώ, έτσι δεν υπάρχει. Για να μην το ξεχάσω, το ναι, κλείσαμε το θέμα, αλλά εγώ λησμόνησα. Η ΑΕΚ για το αν θα προσφύγει στο ΚΑΣΤ θα παίξει ρόλο το σκεπτικό. Φαντάζομαι πως ναι, θέλει να δει το σκεπτικό. Αλλιώς, αν το σκεπτικό είναι τέτοιο που δεν θα πει περιθώρια, ας πούμε, δίδα στο ΚΑΣ. Ναι. Φαντάζομαι ξανά, αλλά δεν είμαι νομικός, Νίκο μου. Ναι, 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 όχι.
Φαντάζομαι ότι, όχι για το σκεπτικό είμαι σίγουρος ότι να το δει. Ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι από εκεί θα κρίνει αν υπάρχει λόγος ή όχι, γιατί είναι πολύ πιθανό ότι που είναι πώς να κάνει και τις επαφές, ότι το ΚΑΣ αυτές τις επαφές θα κρίνει ότι ήταν αρμόδιο. Ναι, ναι, πολλές φορές είναι αυτό. Μπράβο, άλλο και στην είναι το σκεπτικό και πάρει αυτές τις απαντήσεις ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων, δεν θα την κάνει. Mm-hmm. Νομίζω ότι για μας και γενικά για τον ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή και το πρωτάθλημα, είχα μια σημασία και ουσία να μιλάμε για το ΚΑΣ. Ναι. Είτε πάει ΑΕΚ είτε όχι, ξαναλέω. Διότι το θέμα είναι ότι γίνει το μάτς. Mm-hmm. Εφόσον γίνει το μάτς, μετά θα καθοδηγηθεί και η βαθμολογία και βλέπουμε και κάνοντας. Το να πάει στο ΚΑΣ για να δικαιωθεί για άλλους λόγους, το βλέπω πολύ πιθανό, αλλά ξαναλέω θα κρυφθεί από το σκεπτικό της απόφασης. Μάλιστα. Αυτά. Τώρα τα προβλήματα είναι τα γνωστά. Mm-hmm. Τα έχουμε ξαναπεί. Περιμένουμε να δούμε την ΑΕΚ στο μάτς της Κρήτης με αλλαγές, ειδικά στην γραμμή κρούσης και στο φορ, αλλά και χωρίς το Σιμάνσκι. Από αύριο, όπως αντιλαμβάνεστε, θα μπορούμε να πούμε περισσότερα σε ό,τι αφορά το κομμάτι το αγωνιστικό. Και λέω από αύριο, διότι αντιλαμβάνεστε σήμερα, αφού ήταν το πρόγραμμα για αγώνα, ο κόουτς το εκμεταλλεύτηκε αφού δεν έγινε και έδωσε ρεπό σε όλους. Uh-huh. Όχι μόνο για να ξεκουραστούν, αλλά και για να ξεφύγει το μυαλό τους και γιατί όλη τη μέρα θα ήταν αυτό το πράγμα. Γενικά στην ΑΕΚ, όπως και στις υπόλοιπες ομάδες, θεωρώ, επειδή αντιλαμβάνεστε ένα μάτσα με ένα αγώνα και τα ξενοδοχεία στα δωμάτια, βλέπαν όλοι. Έβαλα. Αυτή την τραγωδία mm-hmm. και όλοι έχουν επηρεαστεί, γι' αυτό και θέλει ο κόουτς να τους ξεκουράσει και το κεφάλι και το σώμα βέβαια, γιατί επαναλαμβάνω δεν θα έχει τη δυνατότητα να το κάνει στον επόμενο, το επόμενο δεκαπενθήμερο, έτσι. Μάλιστα. Από σήμερα μέχρι και την άλλη Κυριακή η ΑΕΚ θα πάει σε ρίζα μάτς, οπότε mm-hmm. δεν θα έχει τη δυνατότητα να πω. Και αρκετός Πινέδα, έτσι. Ναι, πάλι στην mm-hmm. πατρίδα, εντάξει, ένας παίχτης και ένα πρόσωπο το οποίο πουλάει πολύ, το ψάχνουν πολύ από την πατρίδα του για να μιλάει. Ο ίδιος είπε ότι θέλει να πάρει γιορτάσει από το άθλημα την ΑΕΚ, θέλει όλα να το βλέπουν να κάνει το μισανάκι και το πανηγυρίζει. Η αλήθεια είναι ότι και ο ίδιος θα πάρει πολλά, αλλά το διαπιστώνουμε και από τα social media που διατηρεί και γενικότερα από την εικόνα του στον αγωνιστικό χώρο. Η αλήθεια είναι ότι στο μυαλό του πλέον έχει ανέβει πολύ η σκέψη να, αν να μείνει. Να διατηρηθεί. Ναι, το ξαναλέω, εγώ δεν θα έδινα τα χρήματά μου στο να μείνει, mm-hmm. διότι δεν εξαρτάται από την ΑΕΚ, αυτό το λέω. Εξαρτάται από τον ιδιοκτήτη της Σέλτα, τον Μουρίνιο, ο οποίος, να θυμίσω ξανά μάλλον, ότι είχε πει κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ ότι μπορεί και να σκεφτεί, να βάλει ρήτρα. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος της σεζόν. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Φυσικά, είναι λογικό πάντως να το σκέφτεται αυτός, γιατί βλέπει την ευρωπαϊκή προοπτική. Θα μα πάρει και ένα πρωτάθλημα στο κεφάλι του, υπάρχει το Champions League. Που δεν είναι δεδομένη και ομάδα, αλλά καταλαβαίνεις πώς σκέφτεται η παίχτα. Σου λέει, θα πω όμως, άμα μιλήσει Champions League. Έρχεται να, ξέρεις, να φέρει στα ίσα την επιθυμία και τη σκέψη του να παίξει την πλημμύρα division. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Με ευρωπαϊκή προοπτική σε Europa League σε Champions League σου λέει μια χαρά είναι και στην Ελλάδα. Βέβαια. Να πρωταγωνιστώ να κάνω τι κάνω και να είμαι και στην Ευρώπη. Και δεν μας λέει και ο κύριος Χουάν Κάρλος Δίας, ο Μεξικανός, ποιες είναι αυτές οι ομάδες από την Ιταλία, θα πω εγώ. Εντάξει, μωρέ τώρα εκεί. Άλλο να είναι η Κρεμονέζε και άλλο η Ιντερ. Άλλο η Λάτσιο, η Πάρμα, δεν νομίζω να είναι η Ιντερ, αλλά και αυτή η Άλλη είναι, δεν ξέρεις ποτέ. Mm-hmm. Η Ρώμα. Πολλές ομάδες είναι που μπορούν να αλλάξουν τα μυαλά. Βέβαια. Κοίτα, ξαναλέω, ούτως ή άλλως, μέχρι το καλοκαίρι νομίζω ότι θα έχουμε πολύ έργο για τον Πινέδα, ούτως ή άλλως. Συμφωνούμε. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, πάρα πολύ καλή λύση για πολλές ομάδες. Ένας παίχτης που συνδυάζει ταχύτητα, ένταση, mm-hmm. Τελειώματα, δημιουργία, ανακτήσει μπάλα. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι απαραίτητος. Τώρα, επαναλαμβάνω, κανένας δεν έχει ενδιαφερόμενες αυτές, ακόμα και αν υπάρχουν τέτοιες ομάδες, όπως yeah. λέει ο καλός συνάδελφος. Κανείς δεν λέει αν ξέρει καθένα του Μουρίνιο, γιατί κανένας δεν θα τα μάθει ποτέ από τον Μουρίνιο, εκείνος τον περιμένει στη Σέλτα και θέλει να τον βγει βασικό του χρόνου. Yeah. Τέλεια. Λοιπόν...